Και αυτό είναι γιατί νιώθω, τώρα το συγκινημένος είναι πάρα πολύ λίγο, είναι συγκινημένα και μπερδεμένα συναισθήματα. Από τη μία είναι το ότι ήρθατε όλοι εσείς, οι φίλοι, για να βοηθήσουμε τον ορίζοντα. Είναι τόσο σημαντικό αυτό. Όλοι μας είμαστε εδώ γι' αυτό. Το δεύτερο είναι ότι σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας, ακόμη μια φορά, την πλέον, θα έλεγα, την αγαπημένη, την πλέον αγαπημένη του Μίκη Θοδωράκη, τη Σοφία Μανουσάκη, που είναι από τα Χανιά, είναι δικιά σας, Σοφία. Και την μεγάλη έκπληξη, η οποία δημιουργήθηκε χάρη σε εσάς το χειμώνα, που ήρθατε στις δύο συναυλίες που κάναμε πάλι με έργα του μεγάλου μας μουσουργού, του Μίκη Θοδωράκη, που εκείνη την ημέρα την ονομάσαμε μαζί με την εξαιρετική μουσικό και που έχει στήσει ουσιαστικά τη χοροδία, Μουσική Ορίζοντες. Και είναι αυτά εδώ τα παιδιά που μεγαλώσαμε, όχι σε ηλικία, αλλά μεγαλώσαμε πραγματικά μέσα από την ψυχή μου. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Παγκρίτιο Σύλλογο Φίλων Μίκη Θοδωράκη που μας υπεριέλαβε σε αυτό το υπέροχο φεστιβάλ και σε αυτή την προσπάθεια που κάνει για την ανάδειξη του μεγαλύτερου μουσουργού, πιστέψτε μου, έχω κάθε λόγο να το λέω αυτό. Είναι ο Μίκης ένας από τους μεγαλύτερους παγκοσμίως του 20ου αιώνα. Θα σας πω γι' αυτό. Όπως επίσης ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο Δήμο της πόλης μας, μας υπηρετεί για το πόλη μας, εδώ, που βοηθήσαν τόσο πολύ να γίνει. Ένα χειροκρότημα, δηλαδή πρέπει να χειροκροτάμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που μας δίνουν τη χαρά και τη τιμή και σε εμάς να προσφέρουμε αυτό που ο Μίκης με το μαγικό του ραβδάκι κάνει, που ενώνει όλες τις ψυχές των ανθρώπων. Και σήμερα είμαστε όλοι εδώ ακριβώς γι' αυτό, να ενώσουμε τις ψυχές μας και να βοηθήσουμε στους ανθρώπους μας που έχουν την ανάγκη μας. Αυτό λοιπόν ήταν το ένα δύσκολο, έτσι και συγκινητικό κομμάτι που θέλω να πω. Το άλλο είναι η σχέση μου με τον Μίκη Θοδωράκη. Τον Μίκη Θοδωράκη που εγώ τον λάτρεψα για το συμφωνικό του έργο κυρίως. Είναι αυτό το άγνωστο έργο του Μίκη Θοδωράκη. Φυσικά τον Μίκη Θοδωράκη τον αγαπούσε για τα τραγούδια του, όπως όλοι μας, για τα μεγάλα του έργα. Αλλά δεν γνώριζα το συμφωνικό κομμάτι του Μίκη Θοδωράκη, το οποίο τυχαία το ανακάλυψα μία νύχτα μετά από ένα μακρινό ταξίδι που είχα κάνει και είδα στην τηλεόραση ένα συμφωνικό του έργο. Μάλλον είδα και μετά κατάλαβα ότι είναι του Θοδωράκη. Εκεί λοιπόν διαπίστωσα ότι έχω απέναντί μου έναν ωκεανό, έναν μουσικό ωκεανό καινούριο. Θα σας πω απλά ότι ο Μίκης όταν ήταν 30-35 χρονών και πήρε μέρος σε ένα παγκόσμιο διαγωνισμό σύνθεσης με μια κριτική επιτροπή από απίστευτους μεγάλους μουσουργούς, ο ίδιος ο Σωστακόβιτς, ο Δημήτρης Σωστακόβιτς, του έδωσε το χρυσό μετάλλιο μουσικής μεγαλοφυΐας στον δικό μας το Μίκη. Αυτό, μπράβο. Όταν λοιπόν ο Μίκης, ο οποίος με έχει γεμίσει με παράσημα, να πιστέψετε με αυτά τα παράσημα τόσο βαριά στους ώμους, γιατί πρέπει να φανώ τόσο αντάξιος αυτόν που έχει πει και τα είδατε κάποια από αυτά, και με ονόμασε πρεσβευτή της μουσικής του σε Ελλάδα και εξωτερικό, το πήρα, πιστέψτε με, πάρα πολύ σοβαρά. Και το πήρα σοβαρά με την έννοια ότι όταν έχω την τύχη να υπάρχω, να αναπνέω τον ίδιο αέρα που αναπνέει ένας από τους μεγαλύτερους κλασικούς μουσουργούς που υπάρχουν, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Το να μπορώ να μαθητεύω δίπλα του, το να μπορώ να μιλάω μαζί του, το να με διδάσκει όχι μόνο μουσική, να με διδάσκει ζωή. Καταλαβαίνετε τι σημαίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Και όλα αυτά συνέβησαν κατά την περίοδο που εμένα με χτύπησε και εμένα αυτό, για το οποίο είμαστε εδώ όλοι. Εμένα μου έδωσε ζωή, μου άλλαξε τη ζωή μου ο Μίκης. Μου έδωσε ένα καινούριο πεδίο δράσης, μου έδωσε φτερά στην ψυχή.